Λοιπόν, θα σας πάω στην Κλέλη Ανδριολάτου, η οποία, παιδιά, συγκινήθηκε το κορίτσι αυτό, διότι όταν της είπαν ότι είναι αυτό το τελευταίο πλάνο, έβαλε τα κλάματα η γλυκούλα, την αγκάλιασε εδώ ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Θέλετε να πάμε να το δούμε? Ναι. Είναι... είναι... Το κάναμε, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο σε όλους, μπράβο Κλέλια, ήταν το τελευταίο σου πλάνο. Αλλά θα πάμε άλλο ένα τώρα, έτσι. Δεν ήταν τελικά το τελευταίο. Ακούστε, αλλά... σήμερα θα τελειώσει έτσι. Το τελευταίο γύρισμα. Τώρα αυτό το πλάνο μπορεί το δικό της να φυτευτεί σε ένα επεισόδιο. Ναι, δεν ξέρει, ναι. Αλλά. Πάντως, πολύ συγκινητικό. Αυτοί οι άνθρωποι γενικά έχουν έρθει νομίζω πολύ κοντά και κάνουν και παρέα πια. Οπότε νομίζω το συνδέει έτσι, ότι τελειώνει όλο αυτό, σιγά σιγά κλείνει ο κύκλο. Νομίζω ότι είναι μια δουλειά που ανέδειξε πάρα πολύ την Κλέλια και την εκτόξευσε γενικότερα και εκτόξευε την πορεία τη. Και όντω ήταν συγκινητικό όταν είσαι μια δουλειά και τελειώνει. Εξαρτάται. Κάποιε φορέ θα βγει. Πάντα θα του συνδέει αυτή η σειρά, η οποία θα τη θυμόμαστε. Για σκεφτείτε το λίγο. Θα τη θυμόμαστε πολλά χρόνια. Δεν κλαις όλες τις δουλειές πάντως όταν φεύγεις. Κάποιος γελάς. Όχι, δεν κλαις. Αλλά εδώ ήταν μια μοναδική συνθήκη. Ήταν το Netflix, ήταν η Χάρης Αλεξίου, ήταν αυτή η τεράστια επιτυχία, ήταν οι ωραίες μουσικές, ήταν η Παξί. Ό,τι σειρά και αν κάνω από εδώ και πέρα, πάντα θα του συνδέει το μάστερ.